Θέλουμε να σε παρακαλέσουμε να μας ενημερώσεις γιατί ο κόσμος βρίσκεται σε μία σύγχυση. Ήδη η νέα τάξη ετοιμάζεται να ορμήσει πάνω μας με όλα τα μέσα που διαθέτει και δει τώρα με την προηγμένη τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Αλλά εκείνο που περισσότερο μας ενδιαφέρει, ένα από τα χειρότερα όπλα που χρησιμοποιεί, είναι ο οικουμενισμός. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια τι ακριβώς σημαίνει οικουμενισμός, πώς ξεκίνησε, ποιο είναι το σχέδιό του και πώς σήμερα προσπαθούν να το εφαρμόσουν κάποιοι οι οποίοι είναι και ταγοί της θρησκείας και έχουν και στα χέρια τους το ποίμνιο το οποίο κατευθύνουν κατά την κρίση δική τους και προς όφελος του κακού. Ελέω Θεού, θα σας πω με λίγα λόγια πολλά πράγματα. Πρώτα, ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε προφητικός ότι μετά από μένα θα έρθουν λύκοι βαρείς εργαζόμενοι την ανομία, λύκοι ενερδίμεση προβάτων για να κατασπαράξουν τα πρόβατα. Λοιπόν, με τον οικουμενισμό προσπαθούν να βάλουν την εκκλησία του Παντοκράτορος Ιησού Χριστού μέσα σε όλες τις δαιμονοθρησκείες, διότι όλες οι θρησκείες οι άλλες πλην της πατροπαράδοτης Ορθοδοξίας είναι δαιμόνια. Και με τον οικουμενισμό πάνε να βάλουν και την Εκκλησία του Χριστού μέσα σε αυτό το φαύλο κύκλο των σατανικών αιρέσεων. Αλλά θα σας πω μια προσωπική μου εμπειρία για να καταλάβετε τι ακριβώς είναι οικουμενισμός και πόσο έχει διαβρωθεί ακόμη και η Εκκλησία του Χριστού της Πατροπαράδοτης Ορθοδοξίας με τα συστήματα του Αντιχρίστου. Θα σας πω ένα παράδειγμα που το έζησα από τη ζωή μου. Πριν φύγω στην έρημο, ελέω Θεού, εργαζόμουν στον κόσμο με ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, δημοσίευσεις κτλ. Σε ένα κήρυγμα που έκανα από την τηλεόραση, γιατί εγώ χρησιμοποιούσα έναν τρόπο διαφορετικό από τους άλλους, με ερωτήσεις και απαντήσεις, δηλαδή παίρνανε μέρος στην εκπομπή που έκανα και οι ακροατές και λέγανε διάφορες ερωτήσεις και έπαιρναν την απάντηση. Λοιπόν, σε μια εκπομπή βγήκε κάποιος άγνωστος σε μένα και είπε ορισμένα πράγματα υπέρ αυτών που άκουγε και μου λέει, αφού είπε αυτός μερικά πράγματα, βγαίνει ένας άλλος που τον γνώρισε από τη φωνή και λέει, αυτό λέει που σου πήρε τηλέφωνο, αυτός είναι ο μεγαλύτερος αλήτης στην εποχή, λέει. Τι θέλει και μιλάει, λέει, για Χριστό και τα λοιπά. Του ξέρω, λέει, καλά, τον γνώρισε από τη φωνή. Γυρίζω εγώ και του λέω, εσύ κάνεις μεγαλύτερη αμαρτία από αυτόν, διότι τον κατακρίνεις. Μπορεί, υπάρχει και μετάνοια. Μπορεί ο άνθρωπος να με μετανόησε. Και το θέμα ήταν τότε, τους μιλούσα για το κάπνισμα που είναι θυμίαμα του διαβόλου και έλεγα ότι όπως ο Θεός έχει το θυμίαμα που λέμε κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, έτσι και ο διάβολος έχει το δικό του θυμίαμα που είναι ο καπνός. Και είναι θάνατος της ψυχής, αλλά να μην μακρηγορώ, είναι άλλο θέμα αυτό περί καπνίσματος, που είναι ο άνθρωπος, ενώ το έδωσε ο Θεός το στόμα για να υμνούμε και να δοξολογούμε τον Θεό, οι καπνιστές το μετατρέπουν σε τσιμινιέρα του διαβόλου. Βγάζουν καπνό από το στόμα. Είναι φοβερό πράγμα. Λοιπόν, αυτό το είπα σαν ιστορικό γεγονός, αλλά είναι άλλο το θέμα που θα καταλήξω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο ο προηγούμενος τον κατέκρινε, ήρθε και με βρήκε στο κανάλι. Μόλις φαίνοντας έξω ήρθε και είπε ότι αυτά τα λόγια, λέει, που άκουσα αυτό, λέει, τυχαία, δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ και ότι θέλω, λέει, να σωθώ, θέλω να ακολουθήσω, λέει, την οδό σωτηρίας και τα λοιπά. Και τον είπε εγώ, το πρώτο που πρέπει να κάνεις να εξομολογηθείς.
πηγαίνει αυτός τώρα να εξομολογηθεί και πηγαίνει σε έναν ηγούμενο, τον οποίο του λέγανε Σοφό, τον γέροντα εκεί. Λέει, πηγαίνει στο γέρο και εξομολογείται με δάκρυα, με τανίες κτλ. Κτλ. Γυρίζει τώρα ο ηγούμενος, πραγματική ιστορία σας λέω, γυρίζει και του λέει, παιδί μου λέει, εγώ έχω κάνει του κόσμου τις εξομολογήσεις, τέτοια μετάνοια λέει, πρώτη φορά βλέπω λες άνθρωπο με τέτοια, με δάκρυα και τα λοιπά, μετανοίες, πρώτη φορά βλέπω, μπράβο λέει, πώς έγινε αυτή η μεταστροφή, αφού εσύ είπες λέει, δεν πηγαίνεις στην εκκλησία, δεν πατούσες ποτέ στην εκκλησία. Λέει, να λέει, έτυχε να ακούσω λέει από την τηλεόραση ένα κήρυγμα λέει, από κάποιον, λέει και με συνάρπαξε, λέει και γι' αυτό λέει. Λέει, μπράβο λέει, ωραία, μακάριος είναι αυτός. Μακάριος είναι αυτός, αυτή η ψυχή που σε έφερε, λέει, στη σωτηρία. Μπράβο, ποιος είναι αυτός, παιδί μου. Λέει, λέγεται, λέει, Σπυρίδωνακος. Μόλις άκουσε, λέει, ο γέροντας Σπυρίδωνακος, χτυπάει κάτω, να μην τον ξανακούεις αυτόν. Μα λέει, εσύ μου έλεγες ότι αυτός είναι μακάριος και τα λοιπά. Να μην τον ακούεις, γιατί αυτός, λέει, είναι παλιωμερολογίτης. Δεν είναι, λέει, δικός μας. Εγώ, λέει, δεν ήξερα, με νέο και παλιό. Και παραξενεύτηκα. Και μετά είπα, λέει, ας πάω να εξομολογηθώ σε έναν του παλιού. Πήγε σε έναν του παλιού, εξομολογήθηκε αυτά και εκείνος πάλι τον λέει, πώς έγινε αυτή η μεταστροφή που τον ήξερε. Λέει, άκουσε ένα κήρυγμα. Ποιον, λέει, άκουσε, το Σπυρίδο τον άκου. Και εκείνος με το παλιό, πήγε, με μην τον ξανακούσει αυτόν. Α, λέει, τα χάσα, λέει. Με πάω με το νέο, μου λέει με τον καλό. Πάμε το παλιό. Λέει, γιατί αφού είναι με το παλιό. Ναι, λέει, είναι με το παλιό, αλλά δεν είμαι θεϊκός. Δεν ανοίξε παράταξη τη δική μας. Άιντε, λέει, τάχασε ο άνθρωπος και μετά έκανε προσευχή και λέει, Θεέ μου, εγώ, λέει, μετά από τέσσερις αμαρτίες που έκανα στη ζωή μου, θέλησα να μετανοήσω, λέει, και να σωθώ. Τι πρέπει να κάνω, λέει, ποιον ακολουθήσει τώρα, το νέο ή το παλιό. Δεν ξέρω, λέει, δείξε μου. Έκανε, λέει, τρία μερόνυχτα προσευχή και ένα Σάββατο που ξημέρωνε Κυριακή, παρουσιάζεται, λέει, μου το λέει ο ίδιος, ονόματι Αντώνιος, παρουσιάζεται ένας γέρος, λέει, σαν όραμα και του λέει, παιδί μου, λέει, με ρωτάς ποιο είναι, λέει, το σωστό ημερολόγιο, το παλιό ή το νέο και δεν ξέρεις, έλα να σου δείξω εγώ, λέει, ποιο είναι το σωστό. Τον παίρνει, λέει, και τον πηγαίνει σαν όραμα μέσα σε ένα τεράστιο, τεράστια έκταση, σαν λιβάδι ας πούμε, και του λέει για μια στιγμή, λέει, το βλέπεις αυτό και πέρα. Λέει, το βλέπω. Τι είναι αυτό, λέει. Λέει, είναι, λέει, πού ένα καλλιμάρμαρο, λέει, μοναστήρι, μια εκκλησία, πού, λέει, έλαμπαν όλα τα πάντα, λέει. Λέει, τους βλέπεις αυτούς που είναι έξω, από, στο προάβλη και τα λοιπά. Τους βλέπω. Τι είναι αυτή, λέει. Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ, λέει, βλέπω γυμνούς ανθρώπους. Στο μοναστήρι έβλεπε γυμνούς ανθρώπους. Λέει, γύρνα, λέει, πίσω, γυρίζει, λέει, πίσω από την άλλη μεριά, το βλέπεις αυτό. Με το βλέπω. Τι είναι? Α, λέει, είναι ένα φτωχό μοναστηράκι, λέει, έτσι, σαν καλυβάκι, λέει, αυτά. Αυτούς που είναι, λέει, μέσα και τους βλέπεις, λέει, τους βλέπω. Πού, λέει, τι είναι, αυτοί είναι μοναχοί, λέει, λάμπουν. Του λέει, αυτό είναι το νέο που τους είδε γυμνούς και αυτό είναι το παλιό, διάλεξε και πάρε. Μόλις τον είπε έτσι, λέει, έρχεται, μου το λέει, εμένα, λέει, γιατί τους γυμνούς είναι γυμνοί της Θείας Χάριτος, του λέω. Και γύρισε με τον παλιό άνθρωπο. Θέλω να σας πω ότι η αποστασία έχει φτάσει στο κατακόρυφο και δεν πρέπει να πλανηθούμε να έχουμε σαν δικαιολογία ότι οι ποιμένες του πατρίου ορθολογίου έχουν αποστατήσει και αφού έχουν αποστατήσει αυτοί, γιατί να τους ακολουθήσουμε. Το Χριστό θα ακολουθήσουμε εμείς και τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρας. Διότι λέμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και Άγιοι Πατέρες ημών είναι με το Ορθόδοξο και προσπαθούν τώρα οι νέοι, οι νομερολογίτες, οι οικουμενιστέ να πούν ότι και αυτοί βγάζουν Αγίους και βγάζουν Αγίους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο άρμα του οικουμενισμού, όπως είναι ο Παΐσιος παραδείγματος χάρη, τον έχω αγιοποιήσει, ο Θεός θα τον ελεεί, δεν έχω κακία με τον άνθρωπο, ο Θεός θα τον ελεεί, αλλά πιστεύω ότι επειδή έκανε και πέντε καλά εδώ στη γη, τον αμείβει ο Θεός τώρα και του λέει, να, σε αμείβουν οι άνθρωποι, σε αγιοποιούν, εγώ δεν σε χρωστάω τίποτα. Παίρνει τη δόξα των ανθρώπων, διότι όταν πήγε ο Πάπας Βαρθολομαίος στο Άγιο Όρος, πήγε ο Παΐσιος και είπε ότι ήρθε, λέει, στο Άγιο Όρος, είμαστε καλότυχοι, στα χρόνια αυτά τα έσχατα, λέει, του Αντιχρίστου, έχουμε τον καλύτερο Πατριάρχη. Ποιον Πατριάρχη? Τον Βαρθολομαίο, που είναι παπικότερος του Πάπα. Λοιπόν, δεν υπάρχει σωτηρία
μέσα στο άρμα του οικουμενισμού. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού και αυτό το λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Αποστολικήν που αρχίζει από την εποχή των Ευδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, όχι από το 1924. Μέχρι το 1924 δεν είχαμε Ορθοδοξία στην πατρίδα μας. Πώς έχουμε μοιριάδες Αγίων και Μαρτύρων. Άπα και δεν θα στιγμή να πει κανείς δεν είχαμε Ορθοδοξία. Γιατί το άρμα του οικουμενισμού ήρθε και στην Αγία Πατρίδα μας και δυστυχώς έχει έρθει και στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, που μνημονεύουν τον κατηραμένο Πάπα μέσω του Πάπα Βαρθολομαίου. Δεν υπάρχει σωτηρία έξω από τον Χριστού την Εκκλησία. Να το λάβουμε αυτά σοβαρά υπόψη και να μην ακολουθούμε όλους τους αντάρτες που έφεραν το νέο ημερολόγιο, τον Αθηναγόρα κλπ. Οι οποίοι είναι πύλες άδου. Δεν υπάρχει σωτηρία έξω από του Χριστού την Εκκλησία. Είναι πεντακάθαρα τα λόγια του Θεού και ίσως κακοφαίνονται σε πολλούς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πρέπει να λέγεται, διότι ο Χριστός είναι αλήθεια και η αλήθεια σώζει. Αλλά δεν πρέπει να κολακεύουμε τους άλλους όπως κάνουν οι περικοπημένες για να λέμε καλά λόγια για αυτούς. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο. Δεν πρέπει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια, διότι ακόμη και να είναι σκληρός ο λόγος του Θεού, είναι ψυχοσωτήριος. Όταν έλεγε ο παραδείγματος χάρη ο Παντοκράτορ Ιησούς Χριστός, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό, και ο μη τρώγουμε τη σάρκα και μη πίνουμε το αίμα, ούκ έχει ζωή είναι αυτά. Οι άνθρωποι που τον ακούγαν σκόνουν και φύγαν και λέγανε τι λένε, άνθρωπο φάει, θα γίνουμε να τρώμε σάρκες ανθρώπου και να πίνουμε αίμα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν το πνευματικό νόημα. Και τότε λένε οι μαθητές του γύρω, λέει μη λες τέτοια σκληρά λόγια, λέει πες και γλυκά λόγια να έρθουν λέει οι άνθρωποι γύρω κτλ. Όμως είπε ο κύριος στους μαθητές, μήπως και εσείς θέλετε να τους ακολουθήσετε. Όχι λέει, θα σε ακολουθήσουμε. Διότι πού θα ακούσουμε λόγια αλλού αλήθειας. Η αλήθεια μπορεί να είναι σκληρή, αλλά όταν είναι αλήθεια σώζει. Και για να μην μακρηγορούμε, δεν υπάρχει σωτηρία μέσα στο άρμα του παπαοικουμενισμού, το οποίο και το άρμα αυτού του παπαοικουμενισμού πάλι θα το καταργήσει ο Αντίχριστος. Ας είναι δικό του. Δεν θα αφήσει καμία εκκλησία να ακούγεται, έστω και δική του να είναι, έστω και οτιδήποτε. Θα κάνει δική του θρησία του Αντιχρίστου και θα εφαρμόζει, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των ψευδοσοφών της Ιών, θα εφαρμόζει το κατηραμένο Ταλμούδ, το οποίο είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει, η μεγαλύτερη βλαστημία εναντίον του Παντοκράτορες Ιησού Χριστού, της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας της Επαρθένου, της οποίας δάχουμε την ευχή, την ευλογία και την προστασία. Και να ξέρουμε εν κατακλείδη, γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ότι δεν υπάρχει σωτηρία έξω από την Αγία Πατροπαράδοτη Ορθοδοξία. Όχι την οικουμενιστική Ορθοδοξία που λένε ότι είναι Ορθόδοξη να μερολογείται. Πού ποιος που είναι Ορθόδοξη. Ακολουθούν αυτό που λέει το σύμβολο της πίστης αποστολική. Έχουν αποστολική διδασκαλία. Άλλαξαν αυτά που διδάσκουν οι Απόστολοι. Και οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες λένε ότι ο δεχόμενος των ημερολογητισμών κατελέχει ελλειπήτην και κηρυγμένην Ορθόδοξων πίστην. Αλλά αυτή με πληρωμένη ήδη εσφράγιστε. Μη επιδεχομένη ούτε μείωση, ούτε αύξηση, ούτε αλλίωση. Ειν την α και ο τολμών πίεσε η πράξη ή διανοηθήν ακόμη τούτο ή διρνήθη την πίστη του Χριστού. Ήδη εκουσίως, δηλαδή με τη θέλησή του, ενεδύθη την κατάρνωση μάτιων. Κάντε πάπας, κάντε κληρικός, κάντε λαϊκός, καν άγγελος εξ ουρανού κατιών. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει ότι, και ο Απόστολος Παύλος λένε στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι ακόμη και άγγελος εξ ουρανού να σας πει διαφορετικά πράγματα από αυτά που κηρύττουμε εμείς οι ένδοξοι Απόστολοι, να έχει το ανάθεμα. Ανάθεμα έστω. Δεν πρέπει να προσθέτουμε ούτε να φερούμε ούτε ένα γιώτα ούτε μία κεραία. Ούτε ένα γιώτα ούτε μία κεραία. Πρόσθεσε ένα γιώτα ο Πάπας. Έγινε καταραμένος. Γιατί πού πρόσθεσε. Ομοιούσιον. Ναι, ενώ λέει το σύμβολο της πίστεως, ομοιούσιον, βάζει και ένα γιώτα και το κάνει ομοιούσιον. Άλλο το όμοιον, άλλο το ίδιο. Άλλο είναι να πεις ότι αυτό το ποτήρι μοιάζει με το άλλο,
άλλο να πεις είναι το ίδιο. Άλλο το ίδιο, άλλο το όμοιο. Ομοιούσιον. Δεν είναι όμοιος ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα του Συνάναρθο και με το Πανάγιο Ζωπιό Πνεύμα. Είναι ένα. Τριάς, μία ουσία. Ομοιούσιος, αδιαίρετος και αχώριστος. Αλλά ελέω Θεού, καταδέχτηκε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός να γίνει άνθρωπος για να μιλήσει σε εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους σαν άνθρωπος και να μας διδάξει πώς πρέπει να ζήσουμε για να κληρονομήσουμε το χαμένο παράδεισο, διότι εδώ ζούμε στην εξορία της γης. Και εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι το εξής, που οι άνθρωποι από άγνοια, παχυλή άγνοια λένε γιατί να διώξει ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, επειδή λέει κάναν μια παρακολή, λέει να του διώξει από τον παράδεισο. Λέει, δεν είναι, λέει, σκληρότητα αυτό. Δεν είναι. Πού είναι αγάπη? Άπα και την Παστινία. Αυτό είναι αγάπη. Από αγάπη τους έδιωξε ο Θεός. Γιατί αν μένανε μέσα στον παράδεισο, τότε θα τρώγανε και από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Όχι από αυτό που φάγανε. Όχι. Της ζωής. Της ζωής, ναι, συγγνώμη. Της γνώσης του καλού και του κακού ήδη το είχαν φάει. Και οπότε ο θάνατος θα ήταν αθάνατος. Δηλαδή δεν θα υπήρχε ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτό τους διώχνει και να μην φάνε το δέντρο της ζωής και γίνει αιώνια η κόλασή τους, όπως γίνεται για τον καταραμένο διάβολο που είναι αιωνίος. Αιωνίως στην κόλαση, γιατί αυτός πλάνεσε τον Αδάμ και την Εύα. Ο Αδάμ είπε με ξαπάτησε η Εύα, η Εύα είπε με ξαπάτησε ο διάβολος, ο διάβολος δεν είπε ότι ξαπάτησε κανένας, από μόνος του. Λοιπόν, για να κάνει μια επιείκεια ο Θεός στο πλάσμα του τον άνθρωπο, το οποίο φθονεί ο διάβολος, γιατί ο άνθρωπος θα αντικαταστήσει το τάγμα του καταραμένου εσφόρου, γι' αυτό τον μισεί, δεν θέλει να πάρει τη θέση που είχε αυτός πρώτα το τάγμα του. Και τι γίνεται εδώ τώρα? Έρχεται ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι το μυστήριο, μέγα το μυστήριο της ανθρωπίσεως του Χριστού, μέγα, έρχεται τώρα ο ίδιος ο Θεός εδώ στη γη, γίνεται άνθρωπος, σταυρώνεται επί ξύλου, διότι φάγανε το ξύλο από το δέντρο του καλού και του κακού οι άνθρωποι, έρχεται σταυρώνεται επί ξύλου, διορθώνει το ξύλο αυτό και γίνεται ο ίδιος, γίνεται με την υπεραγία Θεοτόκου, γίνεται δέντρο της ζωής. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα η κοιλία της Θεοτόκου γέννησε το δέντρο της ζωής, τον Ιησού Χριστό, και ο τρώγων της σάρκα και πίνω το αίμα επανέρχεται πάση στον παράδεισο. Κληρονομεί δηλαδή τη βασιλεία του Θεού τρώγοντας το δέντρο της ζωής από το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι μεγάλο το νόημα, μέγα το μυστήριο τούτο της ανθρωπίσεως. Αν κάτι δεν καταλάβατε και θέλετε να σας το εξηγήσω περισσότερο, ευχαρίστω. Νομίζω ότι δεν καταλάβαμε τίποτα ή τα καταλάβαμε όλα. Ναι, δεν γνωρίζω, αδέρφια μου, και συγχωρέστε με, γιατί εγώ πολύ, πιο ανάξιος και ο πιο αμαρτωλός ελέω Θεού, σας λέω μερικά πράγματα του Θεού χωρίς να είμαι άξιος. Του Κυρίου δεηθώμεν.